Με τη ζωή και το έργο των μεγαλύτερων Ελλήνων ευεργετών ασχολείται το 15ο επεισόδιο της εκπομπής «Και γένετο Ελλάς». Διανύουμε τον τρίτο κύκλο της εκπομπής, στον οποίο παρουσιάζουμε τις σημαντικότερες προσωπικότητες που άφησαν το στίγμα τους στην νεότερη ελληνική ιστορία. Ο Γιάννης Μαραγδής, από τους πιο σημαντικούς Έλληνες σκηνοθέτες, μας μιλάει για τον Ιωάννη Βαρβάκη, που μέσω της ταινίας του «Ο Θεός αγαπάει το Χαβιάρι» τον έκανε ευρύτερα γνωστό στη χώρα. Ο Βαρβάκης ήταν μία από τις κρυφές δυνάμεις για την απελευθέρωση της χώρας. Η Χρυσάνθη Βαγενά, πρόεδρος της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων, όπου ανήκει το Ζάπιο Μέγαρο, αναλύει την σπουδαία προσωπικότητα του υπηρώτη ευεργέτη Ευαγγέλη Ζάπα. Ήταν για μεγάλα πράγματα φτιαγμένος ο Ζάπας. Έξυπνος, πολύ έξυπνος, του αρέσαν τα όπλα, φιλόπατρης, γενναιόδωρος και πολύ εργατικός. Ο Δημήτρης Ριγόπουλος, διευθυντής του νοσοκομείου Ανδρέα Συγκρός, μας αναλύει την προσωπικότητα του Ανδρέα Συγκρού, αλλά και πώς δημιουργήθηκε το ομώνυμο νοσοκομείο. Το νοσοκομείο Ανδρέα Συγκρός, όπως αντιλαμβάνεστε βεβαίως, είναι στενά συνδεδεμένο με τον Ανδρέα Συγκρό και με την Ιφηγένεια Συγκρού, το γένος Μαυροκορδάτου.